Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Art Channel Φράκη στις 9. Στην Κομωτινή, ο Υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός, στα πλαίσια της περιοδίας του στη Θράκη, επισκέφθηκε το πρωί της Δευτέρας στο Γενικό Νοσοκομείο Κομωτινής, όπου είχε αρκετές συναντήσεις. Δείτε επίσης τι λέει ο πρίτανης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, Αθανάσιος Καραμπίνης, για την 83η Σύνοδο Φρυτάνων που πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη. Δείτε τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου του Δήμου Κομωτινής, Νίκο Κυριαζή, τι λέει για τους αγρότες, για τις κινητοποιήσεις τους και για το τι μέλη γενέστε μετά την Πέμπτη στην έκθεση στη Θεσσαλονίκη. Art Glass Γυλός. Εμπόριο. Επεξεργασία υαλοπινάκων. Ενεργειακοί υαλοπίνακες. Με εμπειρία ετών πάνω στο γυαλί και εξοπλισμένοι με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας σε μηχανήματα επεξεργασίας υαλοπινάκων. Με πραγματικές λύσεις για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο στις καλύτερες τιμές. Και τώρα, αντικαταστήστε τους παλιούς διπλούς υαλοπίνακες με νέους ενεργειακής κλάσης σε ήδη υπάρχοντα κουφώματα αλουμινίου, πλαστικά ή ξύλου. Το μοναδικό ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Art Glass Γυλός. Supermarket Krista, στο Κύρκοβο της Βουλγαρίας. Εποφεληθείτε από τις σούπερ προσφορές μας έως τις 10 Φεβρουαρίου. Βότκα Ρούσκι Στάνταρτ 700 ml 8,99. Whisky Famous 1 λίτρο 12,99. Ρολό κουζίνας έξτρα απορροφητικό 0,65. Σοκολάτα Μίλκα Τρίπλ 0,69. Φρέσκος κοιμάς μοσχαρίσιος 3,19. Supermarket Krista, στο Κύρκοβο της Βουλγαρίας. Θέλετε να απολαύσετε έναν υπέροχο καφέ φραπέ? Ξεχάστε ό,τι ξέρατε. Ελάτε τώρα στην ποιότητα του Τζορτζίνο Φραπέ. Τζορτζίνο Φραπέ. Χωριστά ο καφές, χωριστά η ζάχαρη, για να πίνετε το φραπέ σας όπως ακριβώς τον θέλετε. Γλυκό, μέτριο, με ολίγη ή σκέτο. Τώρα και φραπέ με γάλα. Τζορτζίνο Φραπέ. Και δυνατός φραπέ και σε αεροστεγή συσκευασία. Θα τον βρείτε παντού. Τζορτζίνο Φραπέ. Αν μιλάμε για φραπέ. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε στο 25310-33193. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Δευτέρα σήμερα 30 Ιανουαρίου και αυτή τη στιγμή ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Art Channel Φράγκης. Να περάσουμε να δούμε τα κυριότερα θέματα σε τίτλους. Στην Κομωτινή, ο Υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός, στα πλαίσια της περιοδίας του στη Θράκη, επισκέφθηκε το πρωί της Δευτέρας στο Γενικό Νοσοκομείο Κομωτινής, όπου είχε αρκετές συναντήσεις. Δείτε επίσης τι λέει ο πρίτανης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, Αθανάσιος Καραμπίνης, για την 83η Σύνοδο Φρυτάνων που πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη. Δείτε τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου του Δήμου Κομωτινής, Νίκο Κυριαζή, τι λέει για τους αγρότες, για τις κινητοποιήσεις τους και για το τι μέλη γενέστε μετά την Πέμπτη στην έκθεση στη Θεσσαλονίκη. Να ξεκινήσουμε με την πολιτική επικαιρότητα του Δελτίου. 21 χρόνια μετά την κρίση του 1996, οι Τούρκοι επιστρέφουν στα Ήμια παραβιάζοντας τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Η ηγεσία των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων έκανε θέση το πρωί έναν ολιγόλεπτο περίπλου των βραχνησίδων. Τη συνόδευαν Τούρκοι κομάντο, αλλά και φωτογράφοι. Μετρημένη και άμεση αντίδραση ελληνικής πλευράς στη νέα πρόκληση μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου για τη μία έκδοση των Τούρκων στρατιωτικών. Είναι φυσικό όταν ένα κράτος βρίσκεται σε αδυναμία και σε ακαταστασία, και με αυτό εννοώ το γειτονικό κράτος της Τουρκίας, βρίσκει τρόπους για να διέχει προς τα έξω την δύναμή του για να κρατάει μέσα την συνοχή. Να πάμε τώρα στο θέμα της αξιολόγησης. Ρόλο γεφυροποιού επιχειρεί να διαδραματίσει η Κομισιόν μπροστά στο διαφαινόμενο αδιέξοδο που δημιουργήθηκε κατά το πρόσφατο Eurogroup. Επισήμως, όπως ανακοίνωσε και ο πρόεδρος του Συμβουλίου των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, Γερούν Ντάισελμπλουμ, οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έστειλαν σαφές μήνυμα ότι πλέον οι διαφορές μεταξύ των θεσμών δεν υπάρχουν και πως όλοι συντάσσονται πίσω από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε ό,τι αφορά το αίτημα για προκαταβολική νομοθέτηση μέτρων για την περίοδο μετά τη λήξη του προγράμματος, δηλαδή 2019 και 2020. Καθένας γνωρίζει ότι
Είναι πρωτόγνωρο να ζητάει κανείς την νομοθέτηση μέτρων προληπτικών και μέτρων τα οποία τελούν υποαίρεση. Το να υποχρεωθεί μια χώρα να ψηφίσει με νόμο τέτοια μέτρα σημαίνει ότι θα δεχόταν να παραβιάσει κάθε έννοια του ευρωπαϊκού δικαίου και κάθε έννοια του διεθνούς δικαίου και ιδίως του διεθνούς δικαίου που αφορά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Διότι δεν είναι δυνατόν να ληφθούν τέτοια μέτρα και δεν ετέθη ποτέ ζήτημα για καμιά ευρωπαϊκή χώρα να πάρει τέτοια μέτρα. Να περάσουμε τώρα στην περιοδία του Υπουργού Υγείας του Ανδρέα του Ξανθού στη Θράκη. Στα πλαίσια της περιοδίας του στη Θράκη, ο Υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός επισκέφθηκε το πρωί της Δευτέρας στο Γενικό Νοσοκομείο Κομωτίνης, όπου είχε συνάντηση με τον διοικητή, τους εργαζομένους αλλά και τοπικούς φορείς, συζητώντας τα προβλήματα και τονίζοντας και για την ύπαρξη του νέου νοσοκομείου που πρέπει να γίνει. Ο Υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός, στα πλαίσια της περιοδίας του Στράκη, επισκέφθηκε το πρωί της Δευτέρας στο Γενικό Νοσοκομείο Κομωτίνης, όπου είχε συνάντηση τόσο με τον διοικητή, τους εργαζομένους αλλά και τους τοπικούς φορείς, συζητώντας τα προβλήματα και τονίζοντας και την ύπαρξη νέου νοσοκομείου που πρέπει να γίνει. Μίλησαν προηγουμένως με τη διοίκηση, με τον Δήμαρχο, τον Περιφερειάρχη, τον Αντιπεριφερειάρχη Κομωτίνης. Γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση πώς θα μπορεί. Γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση πώς θα μπορέσει καταρχήν να στηριχθεί η λειτουργία του σημερινού νοσοκομείου με ανθρώπινο δυναμικό. Αυτό σε μεγάλο βαθμό έχει δρομολογηθεί. Υπάρχει μια δέσμη προσλήψεων και μόνιμου και επικουρικού προσωπικού που είναι σε εξέλιξη και πιστεύω ότι μέσα στο 2017 θα έχουμε καλύψει με αυτές τις θέσεις ένα πολύ μεγάλο μέρος από τα διαχρονικά κενά που υπήρχαν στην στελέχος του νοσοκομείου. Το κρίσιμο ζήτημα το οποίο ανακύπτει είναι το πρόβλημα το χτηριακό πρόβλημα του νοσοκομείου. Νομίζω ότι όντως είναι ένα νοσοκομείο που θέλει πλέον ριζική αναδιοργάνωση. Χρειάζεται ένα καινούριο κτίριο, ένα καινούριο νοσοκομείο. Οι υποδομές του είναι όντως απαρχαιωμένες και αυτό δυσκολεύει πάρα πολύ τη δουλειά του ανθρώπινου δυναμικού, που νομίζω ότι είναι εξαιρετική. Αυτή είναι η κοινή αίσθηση και πραγματικά με το φιλότιμό τους και την ευσυνειδησία τους και οι γιατροί και το υπόλοιπο προσωπικό κρατάνε σε πολύ υψηλό επίπεδο την ποιότητα των υπηρεσιών προς τους πολίτες περιοχής και προς τους επισκέπτες περιοχής. Αυτό λοιπόν το οποίο έχουμε δρομολογήσει είναι να υπάρξει μια προοπτική να ενταχθεί η ανέγερση ενός νέου νοσοκομείου σε ένα ειδικό πρόγραμμα χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που θα επιτρέψει συνολικά να αναβαθμιστούν οι υποδομές και ο εξοπλισμός όλου του συστήματος υγείας. Είμαστε σε καλό δρόμο. Το νοσοκομείο Κομωτινής είναι το νοσοκομείο που έχει μπει σε απόλυτη προτεραιότητα. Σημειωτέων το πρόγραμμα αυτό δεν επιχορηγεί τη δημιουργία νέων υποδομών, αλλά νομίζουμε ότι με μια πιστική επιχειρηματολογία η οποία υπήρξε, καταφέραμε να υπάρξει μια ειδική εξαίρεση για το νοσοκομείο Κομωτινής. Περιμένουμε την τελική έγκριση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Έχουμε υποβάλει ένα στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης του συστήματος υγείας και στελέχωσης των υποδομών, γιατί αυτό είναι προϋπόθεση. Περιμένουμε τις τελικές εγκρίσεις και στη συνέχεια, σε συνεργασία και με την διοίκηση του νοσοκομείου και με την αυτοδιοίκηση της περιοχής και με την υγειονομική περιφέρεια, θα κάνουμε τις παρεμβάσεις που απαιτείται, έτσι ώστε σιγά σιγά να προωθηθεί με βιώσιμο τρόπο και με εγγυημένα βήματα ένα αίτημα χρόνων που θεωρώ ότι πραγματικά τώρα είμαστε, οφείλουμε μάλλον, να το διασφαλίσουμε. Η δέσμευση είναι ότι θα πάμε σε μια νέα κτηριακή υποδομή, σε ένα νέο νοσοκομείο, προφανώς σε ένα χώρο που θα μπορεί να διασφαλιστεί με τη συνδρομή της αυτοδιοίκησης κλπ. Αυτό νομίζω ότι έπεται. Το κυριότερο είναι να διασφαλίσουμε τη χρηματοδότηση του έργου αυτού.
θεωρώ ότι αυτό είναι σε καλό δρόμο. Δεν λέμε μεγάλα λόγια σε αυτή τη φάση. Προσπαθούμε να κλείσουμε τις εκκρεμότητες, να έχουμε την τελική έγκριση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα και τότε πραγματικά θα μπορέσουμε να είμαστε πιο σαφείς όσον αφορά τα χρονοδιαγράμματα. Έχει υποβληθεί το σχέδιο. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, όπως αντιλαμβάνεστε, έχει και αυτή τις δικές της διεργασίες. Έχουν έρθει ειδικοί εμπειρογνώμονες, έχουμε συζητήσει μαζί τους, στελέχη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας από την Ευρώπη και θα κάνουμε πραγματικά ό,τι μπορούμε για να επιταχύνουμε αυτή τη διαδικασία και ελπίζω μέσα τώρα στο πρώτο εξάμηνο του 2017 να έχουμε μια θετική κατάληξη. Μάλιστα, να παράσουμε τώρα στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με την παρουσία του Υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού και των εργαζομένων, όπου τονίστηκαν τα προβλήματα με την υποστελέχωση και οι πιθανές λύσεις. Στη συνέχεια, ο Υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός συμμετείχε στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του νοσοκομείου μεταξύ του Συλλόγου Εργαζομένων και του ίδιου και τονίστηκαν τα προβλήματα με την υποστελέχωση και οι πιθανές λύσεις. Με τη δική σας συνδρομή, με τη στήριξη του Υπουργείου Υγείας για την στελέχωση του παρόντος νοσηλευτικού ιδρύματος με προσωπικό, με ανθρώπινο δυναμικό που είναι και το βασικό κομμάτι για κάθε δημόσια δομή υγείας. Ήδη τους τελευταίους μήνες ορκίστηκαν δύο μόνιμοι γιατροί και έχουμε στείλει για διορισμό άλλες δύο ειδικότητες. Έχουν έρθει δύο μόνιμοι νοσηλευτές, δύο μονιμάτωμα παραϊατρικού προσωπικού για τα εργαστήρια του νοσοκομείου και έχουμε προχωρήσει την πρόσληψη δύο επικουρικών ιατρών οι οποίοι στελεχώνουν τις δομές αυτές και όπως γνωρίζετε και εσείς περιμένουμε στο πρώτο εξάμηνο του νέου έτους περίπου 40 με 45 άτομα μόνιμο προσωπικό και προσωπικό ορισμένου χρόνου να στελεχώσει τις υπηρεσίες όλες του νοσοκομείου, και τη διοικητική υπηρεσία, και την νοσηλευτική και την ιατρική. Περιμένουμε από τις 2.000 θέσεις που έχει εξαγγείλει το Υπουργείο Υγείας να δοθεί ένα σημαντικό κομμάτι στο νοσοκομείο μας, καθώς οι ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό είναι σημαντικές και θα θέλαμε να δώσετε ιδιαίτερη έμφαση κυρίως στα κριτικά νοσοκομεία όσον αφορά το κομμάτι αυτό. Πολύ σημαντικό βήμα του τελευταίου εξαμήνου του 2016 ήταν η πληρωμή όλων των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο δεν χρωστάει σε ιδιώτες. Με την στροή χρημάτων που έγιναν το τελευταίο τετράμινο. Επίσης, έχουμε εντάξει σε προγράμματα του ΕΣΠΑ έργα και υποδομές και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό περίπου 6,5 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα βοηθήσει σημαντικά και ουσιαστικά στο νοσοκομείο να εξοπλιστούν τα εργαστήρια και οι κλινικές. Ναι, υπάρχει μια, θα έλεγα, αδικία εις βάρος των νοσηλευτών προϊσταμένων δοκιμάτων, γιατί υπάρχει διαφορά στο επίδομα θέσης κατά 40 ευρώ με άλλους προϊσταμένους. Και κάτι ακόμα, ότι στις υποκηρύξεις που τρέχουν και τώρα υλοποιούνται, το νοσοκομείο μας πάρει παίρνει το λιγότερο κόσμο σε σχέση με άλλα νοσοκομεία, όπως η Δράμας. Άρα λοιπόν θέλουμε να υπάρχει μια δικαιοσύνη στο ότι τα ίδια νοσοκομεία ίδιας δυναμικής να παίρνουν βάσει των αναγκών τους στις προσλήψεις και όχι βάσει της πολιτικής δύναμης του κάθε βουλευτή που υπάρχει στην περιοχή. Τα θέματα είναι πολλά, τα ξέρετε. Έχουμε έρθει σαν σύλλογο στο Υπουργείο, έχουμε μιλήσει με τον γραμματέα σας την περίοδο που είχαν πάρει ο κ. Κουρουπλής 7 άτομα εν μία νυχτή με τον νόμο του 11 και μετατράπηκαν σε πιθανούς νομούς, Δράμα, Αλεξανδρούπολη, Σέρες και άλλα 8 άτομα είναι στην πόρτα εξόδου. Θέλουν να μεταβούν σε άλλα νοσοκομεία για δικούς τους σκόπους, για δικούς τους λόγους. Είναι καλό να γίνει ένας υγειονομικός χάρτης ώστε να ξέρουν το Υπουργείο ποιοι θέλουν να πάνε πού ώστε αναλόγως να γίνονται οι προσλήψεις στα νοσοκομεία που έχουν τις κοινές θέσεις. Αυτά έχω να πω σαν αρχή και συνειδητοποιώντας έχουμε και άλλα. Τι ιεράρχηση των αναγκών και των στόχων και άλλο κατά την άποψή μου να δημιουργείται ένα κλίμα γενικευμένης ανασφάλειας
στην κοινωνία, απέναντι στο δημόσιο σύστημα υγείας. Το δημόσιο σύστημα υγείας είναι όρθιο, είναι λειτουργικό, στηρίζεται στο ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο είναι εξαιρετικό. Η χώρα είναι υγειονομικά ασφαλής. Νομίζω ότι πρέπει να ενισχύουμε και όχι να υπονομεύουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στο ΕΣΥ και στις υπηρεσίες που προσφέρει. Θεωρώ ότι ειδικά σε αυτές τις περιοχές, τις ακριτικές περιοχές, οι δημόσιες δομές περίθαψης παίζουν ένα πολύ κρίσιμο ρόλο και για την κοινωνική συνοχή. Και γι' αυτό και θέλουμε να έχουν την μέρημνα που απαιτείται. Είναι βεβαίως και ζήτημα ορθολογικού σχεδιασμού και καλύτερης αξιοποίησης των περιορισμένων πόρων που έχει αυτή την περίοδο η πατρίδα μας, και ανθρώπινων και υλικών. Μας βοηθάει αυτή η επικοινωνία και αυτή η επαφή να κάνουμε και εμείς τη σωστότερη δυνατή ιεράρχηση. Θεωρώ ότι πραγματικά είμαστε σε μία φάση που πλέον μπορούμε με πιο αισιόδοξο μάτι να βλέπουμε τα πράγματα. Μάλιστα, σε αυτό το σημείο να ανοίξουμε ένα πολιτικό παράθυρο στην ενημερωσή σας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον κύριο Εμμανουήλ Γαλανάκη. Κύριε Γαλανάκη, να σας καλησπέρισω. Καλησπέρα κύριε Δωτοκότση. Να ξεκινήσουμε με τα ελληνοτουρκικά. 21 χρόνια μετά την κρίση του 1996, οι Τούρκοι επιστρέφουν στα ΗΜΕ, παραβίασαν τα ελληνικά χωρικά ύδατα, λόγω βέβαια και τη μη έκδοση των Τούρκων στρατιωτικών με την απόφαση του Αρείου Πάγου. Τι έχετε να σχολιάσετε? Κύριε Δωτοκότση, εγώ αυτή την ημέρα θυμάμαι τρία ονόματα. Τους πεσόντες ήρωες αξιωματικούς του πολεμικού ναυτικού, οι οποίοι εκείνο το βράδυ των ημείων, σε πολεμική αποστολή, επαναλαμβάνω, σε πολεμική αποστολή, απώλεσαν τη ζωή τους. Ηρωικά πεσόντες υπέρ της πατρίδος. Η ελληνική πολιτεία, δυστυχώς, μετά από τα τυπικά προαγωγές και λοιπά, τα οποία έκανε για τους εν λόγω ήρωες, δυστυχώς δεν έχει παραστεί, και θα έπρεπε αυτό να γίνεται κάθε χρόνο, επί των ημείων να αποτείει φόρο τιμής. Πολλοί τους έχουν ξεχάσει, κύριε Γαλανάκη, σίγουρα. Βεβαίως. Έχουν ξεχάσει τον Καραθανάση, έχουν ξεχάσει τον Γιαλοψό, και ξέρετε κάτι, κύριε Τουτοκότσι, οι Τούρκοι δημιουργούν, θα λέγαμε, ένα σοου, διότι αυτό το οποίο έκαναν μόνο σοου θυμίζει. Από τη δική μας όμως την πλευρά, οφείλουμε να θυμόμαστε τους αντιπλοιάρχους Βλαχάκο Καραθανάση και τον σημεοφόρο, τον αντιποπλίαρχο Γιαλοψό, διότι αποτελούν, θα λέγαμε, κορονίδες ιδεών, εάν θέλουμε να θυμόμαστε την ιστορία μας. Τώρα, το ότι οι Τούρκοι κλιμακώνουν τις προκλήσεις, αυτό είναι γεγονός. Βέβαια, μην θεωρήσετε το συγκεκριμένο σκηνικό που είδαμε στις τηλεοράσεις αυτές τις ημέρες ως μία κλιμάκωση. Όχι, ήταν ένα στημένο σοου. Βεβαίως όμως, εμένα αυτό το οποίο ως Έλληνα και ένα άνθρωπο ο οποίος δεν στηρίζει καμία κομματική παράταξη, δεν στηρίζει κανένα κόμμα και καμία, θα λέγαμε, θέση, αλλά ως Έλληνας με ενοχλεί αφάνταστα το ότι έχουμε αποθέσει εδώ και πολλά χρόνια όλες μας τις ελπίδες σε οργανισμούς τύπου Ηνωμένων Εθνών και στην ανύπαρκτη Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι το να προσπαθούμε να εστιάζουμε ότι τα σύνορα της χώρας
είναι και σύνορα της Ευρώπης, θα έλεγα ότι είναι ντροπή, καθώς η Ευρώπη ούτε ασχολείται, ούτε διάθεση να ασχοληθεί έχει, αλλά ούτε και τη δυνατότητα έχει να ασχοληθεί. Γι' αυτό τον λόγο βλέπετε και αυτές τις ενέργειες των Τούρκων. Εάν δεν αποφασίσουμε εμείς μόνοι μας να υπερασπιστούμε τον χώρο μας, θα έχουμε και άλλα τα οποία δεν θα είναι τηλεοπτικό σοου. Μάλιστα. Κύριε Γαλανάκη, να πάμε σε ένα άλλο σημαντικό θέμα. Πορεία διαπραγμάτευσης θα επιτευχθεί, υπάρχει άρωμα εκλογών. Την ώρα που ο Πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας ζητάει τους 180 ψήφους, δηλαδή και τη συνδρομή της Νέας Δημοκρατίας, να σας πω χαρακτηριστικά. Ναι. Τι πιστεύετε ότι θα γίνει τελικά, την ώρα που πιέζουν οι εταίροι, βέβαια. Ναι, κύριε Πρωτοκόζη, όταν ακούω την λέξη διαπραγμάτευση, λέω ότι αλίμονό σου ελληνικέ λαέ, τι ακόμα έχεις να υποστείς. Από το 2010 που διαπραγματευόμαστε ως προς το πόσο φτερό θα είναι το λεπίδι. Δυστυχώς για τον κύριο Τσίπρα και την κυβέρνησή του, μετά τον Αύγουστο του 2015, όταν προσχώρησε στο μνημονιακό τόξο, είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί την ίδια πεπατεμένη την οποία ακολούθησαν και τα πρώην κόμματα του Μνημονίου. Βέβαια, ο ελληνικός λαός αυτό το θυμάται, γι' αυτό και στις δημοσκοπήσεις δυστυχώς ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκονται εκεί που βρίσκονται. Βεβαίως, και δεν μπορώ να επικροτήσω επουδενή την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και των λοιπών, δηλαδή ουέ και αλίμονο στον ελληνικό λαό, εάν ο νεοφιλελεύθερος Κυριάκος Μητσοτάκης ανέλθει στην εξουσία της χώρας. Ουέ και αλίμονο, διότι κύριε Τοτοκότσι, όλα αυτά τα οποία αρνείται ο κύριος Τσίπρας εις τους τοκογλύφους, εγώ τους λέω τοκογλύφους, λυπάμαι που η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η καινούργια κυβέρνηση, τους λέει θεσμούς. Δεν είναι θεσμοθετημένο το μαγαζί του κυρίου Σόιμπλε, κύριε Τοτοκότσι. Το Eurogroup είναι παράνομο. Κι όμως το κάναμε θεσμό μόνοι μας, ενώ δεν είναι θεσμοθετημένο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Γαλανάκη, τελικά τι Ευρώπη θέλουμε την ώρα που έχουμε εκλογές μέσα στο 2017 σε Ολλανδία, Γαλλία, Γερμανία? Κύριε Τοτοκότσι, οι εκλογές θα αναδείξουν αυτούς που θα αναδείξουν. Το θέμα ξέρετε ποιο είναι. Το θέμα είναι εάν και κατά πόσον θα σπάσει, αν θέλετε θα πω την φράση, θα πάψει να υπάρχει αυτό το ιερατείο που λέγεται Eurogroup, Euroworking Group, αυτό το ιερατείο του κυρίου Σόιμπλε. Εάν δεν σπάσει το ιερατείο Σόιμπλε, εάν αυτός ο άνθρωπος δεν εξαφανιστεί από τα πολιτικά πράγματα της Ευρώπης, να είστε σίγουρος ότι όποιος και να κυβερνήσει την Γαλλία, την Ελλάδα, την Ισπανία, οποιοδήποτε ευρωπαϊκό κράτος. Την ώρα, κύριε Γαλανάκη, που έχουμε προσωρινή κυβέρνηση στην Ιταλία και την ώρα που υπάρχει και το Brexit, βέβαια, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ναι, οι Βρετανοί αποφάσισαν και είπαν ότι δεν επιθυμούμε να είμεθα στην γερμανική Ευρώπη. Αλίμονο εάν οι Βρετανοί, νικητές σε δύο παγκόσμιους πολέμους κατά των Γερμανών, να αποδεχότανε γερμανική Ευρώπη. Εμείς, ως φαίνεται, η χώρα μας, το πολιτικό μας σύστημα πλην Χρυσής Αυγής και Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, όλο το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα, ως φαίνεται, έχει προσανατολιστεί στις γερμανικές θελήσεις
και στη γερμανική φιλοσοφία περί Ευρώπης. Αυτό εμένα μου λέει ότι εάν συνεχίσει να υφίσταται η πολιτική Σόιμπλε, η Ευρώπη σίγουρα δεν είναι και ούτε πρόκειται να γίνει αυτήν που ονειρευτήκαμε, και μια τέτοια Ευρώπη, εγώ κύριε Τοτοκότση, θα προτιμούσα να διαλυθεί παρά να υπάρχει. Μάλιστα. Κύριε Γαλανάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Και εγώ κύριε Τοτοκότση. Καλό σας βράδυ. Να συνεχίσουμε τα θέματα μας, να επανέλθουμε στον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Ανδρέα Ξανθό, στο ζήτημα της προκήρυξης για τις καθαρίστρες στο Γενικό Νοσοκομείο Κομωτινής, η οποία ακυρώθηκε και θα επαναληφθεί. Ο Υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός τόνισε ότι θα λυθούν τα προβλήματα αυτά και ότι μέλημα του Υπουργείου είναι η σταδιακή απεξάρτηση των νοσοκομείων του ΕΣΥ από τις ιδιωτικές εργολαβίες. Όσον αφορά το ζήτημα της προκήρυξης με τις καθαρίστρες στο Γενικό Νοσοκομείο Κομωτινής, η οποία ακυρώθηκε και θα επαναληφθεί, ο Υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός τόνισε ότι θα λυθούν τέτοιου είδους προβλήματα και ότι μέλημα του Υπουργείου είναι η σταδιακή απεξάρτηση των νοσοκομείων του ΕΣΥ από τις ιδιωτικές εργολαβίες. Η ουσία είναι ότι αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε είναι μια σταδιακή απεξάρτηση των νοσοκομείων του ΕΣΥ από τις ιδιωτικές εργολαβίες. Ενισχύσαμε με νομοθετική ρύθμιση την δυνατότητα των νοσοκομείων να κάνουν ατομικές συμβάσεις εργασίας. Αυτό θεωρούμε ότι διασφαλίζει και τα εργασιακά δικαιώματα του προσωπικού και διασφαλίζει και την ποιότητα των υπηρεσιών και σε μεγάλο βαθμό έχει και μικρότερο δημοσιονομικό κόστος. Όπου έχει εφαρμοστεί, προχωράει καλά. Υπήρχαν βέβαια διάφορα προβλήματα, υπήρχαν προσφυγές, δικαστικά μέτρα κλπ. Προσπαθούν, προφανώς υπάρχει μια αντίσταση από ένα ολόκληρο σύστημα το οποίο έχει οργανωθεί εδώ και 15 χρόνια. Θα κάνουμε μια προσπάθεια σιγά σιγά να ομαλοποιηθούν και να έχουμε μια καλύτερη διαχείριση αυτών των υποστηρικτικών υπηρεσιών που σήμερα σε πολύ μεγάλο βαθμό είχαν εκχωρηθεί στον ιδιωτικό τομέα. Όσον αφορά το πεδίο των ατομικών συμβάσεων εργασίας, έχουμε στείλει στον ΑΣΕΠ ήδη την προκήρυξη για την κάλυψη των θέσεων αυτών, 43 θέσεων, 29 θέσεις καθαριστριών, 6 θέσεις στον τομέα της εστίασης και 8 θέσεις στον τομέα της φύλαξης, ώστε να βγει μια προκήρυξη για την κάλυψη των θέσεων αυτών μέσω και της πολιτικής που ασκεί το Υπουργείο Υγείας για τις ατομικές συμβάσεις εργασίας. Και επειδή έγινε ένα ερώτημα γιατί ακυρώθηκε η πρώτη προκήρυξη, ήθελα να σας πω ότι ήμασταν το πρώτο νοσοκομείο που προσπάθησε να υλοποιήσει το νέο νόμο. Εκεί υπήρχε μια ασάφεια όσον αφορά αν η προκήρυξη έπρεπε να ελεγχθεί αρχικά από τον ΑΣΕΠ. Στις επικοινωνίες που είχαμε δεν μπορέσαμε να βγάλουμε στην αρχή μία, καθώς δεν υπήρχε και άλλο προηγούμενο ώστε να έχουμε αντίστοιχη εμπειρία. Και έτσι 29 θέσεις καθαριστριών που αρχικά προκηρύξαμε στις αρχές Δεκέμβρη, ο ΑΣΕΠ θεώρησε ήταν άκυρη προκήρυξη, παρότι ο νόμος είχε κάποιο κενό εκεί, δεν έλεγε ότι έπρεπε πρώτα να πάρει την έγκριση και μετά τέτοιο. Τέλος πάντων, σε μία συνεννόηση βρέθηκε λύση και την επόμενη εβδομάδα θα ξαναπροκηρυχθούν οι θέσεις αυτές. Έχουν ενημερωθεί όλοι οι ενδιαφερόμενοι που υπέβαλαν αίτηση, ώστε όταν θα ξαναπροκηρυχθούν θα επικαιροποιήσουν απλά την αίτηση που έχουν ήδη υποβάλει. Μάλιστα, να πάμε στην ενότητα των αγροτών τώρα, να ανοίξουμε ακόμα ένα παράθυρο στην ενημέρωσή σας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου του Δήμου Κομωτινής, τον κύριο Νίκο Κυριαζή. Κύριε Κυριαζή, να σας καλησπέρισω. Καλησπέρα. Καταρχήν, ποια ήταν τα αποτελέσματα της σύσκεψης χθες το βράδυ στο Πολυλειτουργικό? Αποφασίσαμε να κάνουμε μια νέα συνάντηση μετά την ζωοτέχνεια, όπου θα γίνει το μεγάλο συλλαλητήριο. Επίκεντρο λοιπόν η έκθεση στη Θεσσαλονίκη. Για την έκθεση στη Θεσσαλονίκη στη ζωοτέχνια. Βάζουμε λεωφορείο στις 8 η ώρα το πρωί από το Εθνικό το Στάδιο. Δύο λεωφορεία είναι στην ουσία. Για να πάμε στο συλλαλητήριο. Από εκεί και πέρα, την Κυριακή στις 6 η ώρα έχουμε πάρει απόφαση να κάνουμε συνέλευση στο Πολυλειτουργικό Κέντρο Πάρη του Δήμου Κομωτινής για να μιλήσουμε για τις επερχόμενες κινητοποιήσεις και ποιες μορφές θα κάνουμε. Κύριε Κυριαζή, τελικά τα τρακτέρ ζεσταίνονται για κλείσιμο δρόμων ή όχι, θα είναι άλλες μορφές κινητοποίησης? Κοιτάξτε, περιμένουμε να δούμε και λίγο πώς θα αντιδράσει η κυβέρνηση τώρα που είπαμε να δούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό.
αν συνεχίσει να κρατάει αυτή τη στάση της ηρωνίας, όπως είδαμε και τον κύριο Αποστόλου να μας ηρωνεύεται, και της αδιαφορίας, τότε πραγματικά πιστεύω ότι δεν θα μπορούμε να κρατήσουμε τα τρακτέρ εκτός δρόμου. Σας το ρωτάω γιατί ακριβώς τα τρακτέρ έχουν βγει στους δρόμους μέχρι και τις αίρες από ό,τι βλέπω, δηλαδή μέχρι το Λευκόνο, οπότε... Τι να σας πω, και εγώ πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα βγουν. Οπότε συνεχίσει... κρατάτε στάση αναμονής για την ώρα. Ναι, περιμένουμε να δούμε πώς αλλάξει κάτι στην κυβέρνηση. Μάλιστα. Κύριε Κυριαζέ, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Και εγώ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Να αλλάξουμε νότα τώρα, να πάμε στην εορτή των Τριών Ιεραρχών. Τιμάται σήμερα η εόρτια ημέρα μνήμης των Τριών Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων Χρυσοστόμου, Βασιλείου και Γρηγορίου. Η μέρα της παιδείας, των γραμμάτων και του πολιτισμού. Η μέρα η οποία έχει καθιερωθεί στην ελληνική πολιτεία με αφορμή τη μεγάλη προσφορά στα γράμματα και στην επιστήμη, στην παιδαγωγική διδασκαλία και στην εν γέννη ανθρωπιστική προσφορά των τριών μεγάλων αυτών ελληνοορθόδοξων πατέρων. Εμείς καλέσαμε και φιλοξενούμε τον εξαιαστικό ιστορικό και θεολόγο κύριο Ιωάννη Σιδηρά για έναν υπομνηματισμό σε αυτή τη μεγάλη μέρα που έχει ιδιαίτερη ουσιαστική αλλά και συμβολική σημασία και αξία για την παιδεία μας. Μεγάλη ημέρα της παιδείας, των γραμμάτων και θα λέγαμε του πολιτισμού, η 30η Ιανουαρίου, εόρτιος ημέρα μνήμης των τριών μεγάλων ιεραρχών, μεγίστων οικουμενικών διδασκάλων, αρίστων παιδαγωγών και εμφυλόσοφων ανδρών της Εκκλησίας και της Ελληνορθόδοξης Παράδοσης. Από τον 10ο αιώνα η Εκκλησία όρισε, πέραν της μεμονωμένης τιμής προς τα πρόσωπα των τριών ιεραρχών, να τιμάται η μνήμη και των τριών μαζί ως ισότιμων, εισάξιων και ισόκυρων την 30η Ιανουαρίου. Αυτό επευλήθη από τον επίσκοπο Ευχαΐτων Ιωάννη τον Μαυρόποδα. Οι τρεις ιεράρχες σε μια εποχή οικονομικής εξαθλίωσης, πνευματικής κατάπτωσης, αμοραλισμού, και θα λέγαμε μίας βιωματικής εμπειρίας αυτομηδενισμού, αυτοκαταστροφής και έλλειψης παιδείας αρχών, αξιών και ιδανικών, που τόσο πολλοί ως όροι έχουν παρεξηγηθεί και κατακρεουργηθεί, η εορτή των Τριών Ιεραρχών και αυτοί οι τρεις ιεράρχες είναι σύμβολα και πρότυπα, γιατί πέτυχαν με την επιστημοσύνη τους, γνωρίζοντας και κατέχοντας την κατά Θεόν σοφία και την κατάνθρωπον επιστήμη και γνώση, να πανδρέψουν, να μπολιάσουν την αρχαία ελληνική φιλοσοφική σκέψη με την χριστιανική διδασκαλία. Πήραν τον Έλληνα λόγο, τον οποίο τίμησαν και διακόνησαν μοναδικά και ανεπανάληπτα. Πήραν τον Έλληνα λόγο, την ορολογία της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, όλο αυτό το πνευματικό οικοδόμημα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, και με αυτό το εξωτερικό κέλυφος έδωσαν μια νέα μορφή στην διδασκαλία της χριστιανικής πίστης. Πέτυχαν ως γεφυροποιοί να ενώσουν αυτό που οι πρόγονοι μας ήταν, δηλαδή την αρχαία ελληνική σκέψη και φιλοσοφία και διδασκαλία, με αυτό που λέγεται Ευαγγελικό Πνεύμα. Υπήρξαν άριστοι παιδαγωγοί με υποδειγματικές, θα λέγαμε, συμβουλές και νουθετήριες διδαχές, με παιδαγωγική διδασκαλία παράμιλη, που δυστυχώς δεν διδάσκεται στα σχολεία μας, που πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Οι σύγχρονοι εκπαιδευτικοί ίσως και αφιψηλού σνομπάρουν, υποτιμούν την διδασκαλία των μεγάλων αυτών παιδαγωγών, γι' αυτό παρατηρούμε όλα αυτά τα φαινόμενα, τα οποία δηλιάζουμε να το πούμε, είναι αποτέλεσμα των δικών μας επιλογών και ως δασκάλων πολλές φορές, αλλά βεβαίως και ως γονέων. Υπήρξαν παιδαγωγοί, όχι μόνο για τους εκπαιδευτικούς. Ο Ιερός Χρυσόστομος έχει γίνει αιτία να γράφονται διδακτορικές διατριβές για την παιδαγωγική του διδασκαλία ή επίσης την εμφυλόσοφη παιδαγωγική διδασκαλία του Μεγάλου Βασιλείου και του Ειρηνοποιού Γρηγορίου. Αλλά και οι γονείς, αν εντρυφήσουν σε αυτόν τον πλούτο για την ανατροφή των παιδών, μπορούν να καταλάβουν ότι μέσα σε μια σύγχρονη εποχή που όλα καταρρύπτονται, χρειάζονται πρότυπα. Τα πρότυπα δεν μπορεί να είναι η φθαρτή, εφήμερη, κτιστή και πεπερασμένη ύλη.
τα φθαρτά και εφήμερα υλικά αγαθά δεν μπορεί να είναι πρότυπα εκείνα τα πρόσωπα τα οποία χωρίς υπόβαθρο, χωρίς αξιακό σύστημα, χωρίς ιεράρχηση αξιών επιβάλλονται από τον μεγάλο αδερφό, το Big Brother όπως τα λέγαμε, για να γίνονται οι άνθρωποι αριθμοί και από πρόσωπα να καταντούν άτομα και από οργανωμένες κοινωνίες άμορφες, μάζες που εύκολα ποδηγετούνται, καθοδηγούνται, χειραγωγούνται και ευκόλως υποτάσσονται. Αφυπνιστικά πνεύματα οι τρεις ιεράρχες. Και επειδή είναι αφυπνιστικά πνεύματα, φαίνεται ως πρότυπα αντίστασης, κριτικής σκέψης, ελευθέρου φρονήματος, κάποιοι δεν θέλουν να τιμάται η ημέρα της μνήμης τους. Τιμώνται με τα συγγράμματά τους στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής. Και εμείς στην Ελλάδα, ως ουραγή, ως συνήθως, απαξιούμε, απορρίπτουμε, μειώνουμε, χλεβάζουμε την διδασκαλία, που είναι διδασκαλία ζωής, ποιότητα ζωής. Η ημέρα μνήμης των τριών ιεραρχών είναι αιτία αφύπνισης, λόγος αφύπνισης, επαναπροσδιορισμού και επανάκαμψης σε αυτά που είναι ζώπηρα και του γένους και της πίστης. Κάποτε γράφτηκε ότι στο πρόσωπο των τριών ιεραρχών φαίνεται το ενοποιητικό στοιχείο του γένους των Ρωμιών, που είναι και η Ελληνοορθοδοξία και η γνώση και η φιλοσοφία και η σκέψη των αρχαίων κλασικών και των σύγχρονων μεγάλων πατέρων. Αυτό δεν μπορούμε να το απεμπολούμε. Δεν μπορούμε να απεμπολούμε τα ζώπερα της πίστεως και των ιδανικών που μας κράτησαν και δεν μας κονιορτοποίησε επί τόσους αιώνες η λέλαπα της κάθε εποχής. Τώρα θα δεχθούμε να κονιορτοποιηθούμε, να γίνουμε σκόνη, γη και σποδός. Χρειαζόμαστε λοιπόν πρότυπα, δασκάλους με δέλτα κεφαλαίου, παιδαγωγούς που θα ματώνουν και θα θυσιάζονται και θα προσφέρουν το πνεύμα και το ήθος τους, άλλη παρεξηγημένη λέξη, το ήθος τους, όχι μια ψευδοήθικη, το ελληνορθόδοξο ήθος που τόσο έχει ανάγκη ο νέος για να πιστέψει, να αγκιστρωθεί από κάπου, να στηριχθεί σε μια βακτηρία, να παλέψει, να αγωνιστεί για τα ιδανικά και τις αξίες του, για την αγάπη και τον έρωτα, την ζωή και την ειρήνη, για την αξία και την αξιοκρατία, για την πατρίδα και την εκκλησία, για την οικογένεια και τους θεσμούς. Αν όλα αυτά φαίνονται παροχημένα, τότε να μην κλαίμε στα αποκαίδια που ίδιοι δημιουργούμε. Να μην κλαίμε πάνω στα ράκη τα οποία εμείς προκαλούμε. Οι τρεις ιεράρχες είναι αιώνια διαχρονικά σύμβολα παιδείας και πολιτισμού, ανθρωπιάς και αλληλεγγύης, κοινωνικής συνοχής, υποδείγματα και πρότυπα ενός γνήσιου και ανώθευτου ελληνορθόδοξου πολιτισμού που κράτησε αυτό το γένος και θα αποδειχθεί, κύριε Τοτοκότσι, ότι και πάλι όταν επιστρέψουμε επί τα σπηγάς των υδάτων, πάλι αυτά θα μας κρατήσουν και όχι τα ξυλοκέρατα που ως παρατρεχάμενοι από την Εσπερία ζητούμε να γευθούμε και να ακολουθούμε ως παρατρεχάμενοι του ενός και του αλουνού κατά τον Μακρυγιάννη, τον οποιονδήποτε μας παρουσιάζει τα ψεύτικα πλουμίδια του, ως σαν να είμαστε ηθαγενείς μιας άλλης εποχής. Οι τρεις ιεράρχες μας καλούν, μας προσκαλούν και μας προκαλούν να τους γνωρίσουμε μέσα από την θεολογία, την φιλοσοφία και την παιδαγωγική τους. Αυτά θέλουν οι μαθητές για να έχουν αντιστάσεις, για να θωρακίζονται. Αυτά οφείλουν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί, οι δάσκαλοι, να τα προσφέρουν για να λέμε ότι έχουμε παιδεία, ότι έχουμε μορφωμένους ανθρώπους και ολοκληρωμένες προσωπικότητες που τόσο πολύ λείπουν στη σύγχρονη, καταναλωτική και θα έλεγα κάλπικη και ψευδεπίγραφη εποχή μας. Μάλιστα, στο σημείο αυτό να ανοίξουμε ακόμα ένα παράθυρο στην ενημέρωσή σας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον πρίτανη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, τον κύριο Αθανάσιο Καραπίνη. Κύριε Καραπίνη, σας καλησπέρισω. Καλησπέρα σας. 83η Σύνοδος των Πριτάνων στην Αλεξανδρούπολη. Βγήκαν χρήσιμα συμπεράσματα. Βεβαίως και χρήσιμα συμπεράσματα βγήκαν και ήταν και αρκετά, βεβαίως πάρα πολύ παραγωγική.
γιατί μέσα σε ένα τριήμερο συζητήσαμε πάρα πολλά θέματα που αφορούν τόσο την τριτοβάθμια εκπαίδευση όσο και γενικότερα την παιδεία στη χώρα μας. Καταλήξαμε σε αρκετές προτάσεις προς την πολιτεία και για την καθημερινότητα. Με αφορμή την εορτή των τριών ιεραρχών, το καλύτερο φετινό. Και θέλω να πιστεύω ότι η πολιτεία θα λάβει υπόψη της πολύ σοβαρά αυτές τις προτάσεις που κάνουμε. Μάλιστα, κρατάτε στο σύνολο κάποια στάση αναμονής, θα έλεγα. Θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή έχουμε καταθέσει τις προτάσεις μας. Είμαστε ανοιχτοί σε οποιοδήποτε διάλογο. Απαντήσαμε σε αυτά που μας είχε πει ο Υπουργός Παιδείας πριν από 15 περίπου μέρες, όταν είχαμε μια έκτακτη σύνοδο που μας παρουσίασε τις θέσεις του και για τα μεταπτυχιακά και για τα οικονομικά των πανεπιστημίων και για τη διοίκηση και για τα περιφερειακά συμβούλια εκπαίδευσης κλπ. Έχουμε απαντήσει σε όλα αυτά και παράλληλα προχωρήσαμε και παρακάτω και αρχίζουμε και συζητάμε γενικότερα για την εκπαίδευση στη χώρα μας, για το τι πρέπει, ποιες είναι οι προϋποθέσεις που χρειάζεται ένας φοιτητής για να έχει καλές σπουδές στο πανεπιστήμιο. Γιατί μην ξεχνάμε ότι οι εισαγωγικές εξετάσεις πλέον έχουν καταντήσει ουσιαστικά μια διαδικασία απλώς κατάταξης χωρίς να παίρνει κανένας γνώση που θα τη χρησιμοποιήσει αργότερα. Όλα αυτά μας απασχολούν ως Πριτάνης, γιατί μην ξεχνάτε ότι στην πραγματικότητα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τα πανεπιστήμια μας. Έτσι λοιπόν θα θέλαμε η πολιτεία να αφουγκραστεί αυτά τα οποία λέμε, να μας βοηθήσει περαιτέρω στην καθημερινότητα. Εντάξει, δεν διεκδικούμε ιδιαίτερα χρήματα, διεκδικούμε όμως να μας αφήσει να βρούμε εμείς χρήματα μέσα από διαδικασίες όπως είναι τα εξαποστάσεως εκπαίδευση, αντί να φεύγει το συνάλλαγμα από τη χώρα σε άλλες γειτονικές χώρες. Να μπορούμε εμείς οι ίδιοι να κάνουμε μεταπτυχιακά εξαποστάσεως ή να μπορούμε να κάνουμε προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, ειδικά το Δημοκρίτιο στην αγγλική γλώσσα, να φέρουμε εδώ κόσμο να του διδάξουμε μαθήματα, ελληνική ιστορία και όλα αυτά στα οποία είμαστε δυνατοί. Δεν καταλαβαίνουμε λοιπόν ως Πριτάνη, γιατί η πολιτεία παρουσιάζει μερικές φορές τέτοιες αντιλώσεις που δεν μας αφήνει να βρούμε εμείς τα χρήματα και να έρθει η ίδια να ελέγξει. Αυτό σας ρωτούσε, κύριε Πριτάνη, με την υποχρηματοδότηση του Δημοτικού Πανεπιστημίου Θράκης, τι γίνεται και πώς διαγράφεται το μέλλον, βέβαια, με αυτά που αναφέρθηκα. Κοιτάξτε, η υποχρηματοδότηση αυτή τη στιγμή έχει φτάσει περίπου στο 70%, δηλαδή λειτουργούμε περίπου με το 30%. Εάν δεν μας αφήσουν να αναπτύξουμε πρωτοβουλίες για να βρούμε περαιτέρω χρήματα, καταλαβαίνετε ότι κάθε μέρα που περνάει θα συρρυκνώνονται οι δραστηριότητες μας και η δράση μας. Και ακόμα περισσότερο αυτό τονίσαμε στον αναπληρωτή Υπουργό Έρευνας και Γενοτομίας, όταν εντάσσουν τους ερευνητικούς φορείς των πανεπιστημίων στο γενικό λογιστικό σύστημα. Κατανοούμε όλοι ότι θέλουν τα αποθεματικά των πανεπιστημίων να εμφανίζονται ως αποθεματικά της ιατρικής κυβέρνησης. Κανένας δεν έχει αντίρρηση, αλλά δεν μπορεί να κάνεις έρευνα και να θέλει να αγοράσεις ένα στυλό με την ίδια διαδικασία που γίνεται ένα μεγάλο έργο όπως είναι η γέφυρα του Ριατηρίου. Είναι η μοναδική χώρα σε όλη την Ευρώπη που δημιουργεί στους ειδικούς λογαριασμούς κονδυλίων έρευνας τέτοιες δυσκολίες. Αυτό καταλαβαίνετε ότι θα απαξιώσει την έρευνα στα πανεπιστήμια. Οι 40 με 45.000 ερευνητές νέοι που είναι από τα πιο λαμπρά μυαλά θα σηκωθούν να φύγουν και αυτοί από την Ελλάδα. Και στο τέλος θα αγοράσουμε την έρευνα την οποία παράγουν οι Έλληνες ερευνητές σε άλλες χώρες. Μάλιστα. Κύριε Πρίτα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Να συνεχίσουμε τα θέματά μας. Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης και η ΕΛΜΕ Ροδόπης σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το Σύλλογο Εκπαιδευτικών, το Σωματείο Εθελοντών Αιμοδοτών και το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Κομωτινής συνδιοργάζουν εθελοντική αιμοδοσία στη κεντρική πλατεία Κομωτινής. Με αφορμή την εορτή των τριών ιεραρχών, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης, η ΕΛΜΕ Ροδόπης, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το Σύλλογο Εκπαιδευτικών, το Σωματείο Εθελοντών Αιμοδοτών και το Τμήμα Αιμοδοσίας, συνδιοργάνωσαν εθελοντική αιμοδοσία στην κεντρική πλατεία Κομωτινής. Η μέρα των τριών ιεραρχών, η ημέρα των γραμμάτων και των τεχνών. Η ΕΛΜΕ Ροδόπης τη γιορτάζει την ημέρα αυτή με την εθελοντική αιμοδοσία που πραγματοποιεί σε συνεργασία με το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ροδόπης, Τρεις Ιεράρχες, με το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Νομού Ροδόπης και με το Κέντρο Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Κομωτινής, όπως επίσης και συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ροδόπης. Εμείς οι εκπαιδευτικοί δίνουμε το μήνυμα ότι μπορούμε να δώσουμε και σε ημέρα αργίας το αίμα μας, να δώσουμε το αίμα μας και το χρόνο μας για τον συνάδελφο και στέλνουμε το μήνυμα ότι και το συνδικάτο είναι κοινωνικός αγώνας, είναι αγώνας για τη ζωή. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και σήμερα που είναι η γιορτή των τριών ιεραρχών, η γιορτή της εκπαίδευσης, η εκπαιδευτική της πόλης μας
τιμώντας τη μέρα αυτή, προσφέρουν εθελοντικά αίμα για τον πάσχοντα συνάνθρωπο και συμπολίτη μας. Η προσέλευση είναι πάντα κάθε χρόνο αθρώα, γιατί η εκπαιδευτική είναι ευαισθητοποιημένη πάνω σε αυτό το θέμα και οι ίδιοι με το παράδειγμά τους ευαισθητοποιούν και τα παιδιά του σχολείου τους. Γι' αυτό ακριβώς και όποτε πάμε να κάνουμε εθελοντική αιμοδοσία σε λύκεια τα οποία έχουν παιδιά πάνω από 18 χρονών, η προσέλευση είναι μαζική και τα παιδιά ακολουθούν το παράδειγμα των εκπαιδευτικών τους. Και έτσι έχουμε νέο αίμα στο σύλλογο, νέους εθελοντές αιμοδοσίας, οι οποίοι θα δίνουν για μια ολόκληρη ζωή. Ξεχωριστοί άνθρωποι, ξεχωριστές ανάγκες. Ακουστικά κέντρα Μακεδονίας Θράκης. Η ιδανική λύση για κάθε πρόβλημα ακοής. Τα ακουστικά κέντρα Μακεδονίας Θράκης ενημερώνονται συνεχώς για τις εξελίξεις της τεχνολογίας και προτείνουν σύγχρονα ψηφιακά ακουστικά βαρικοείας προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες. Μικροσκοπικά ακουστικά που αναλύουν, διαχωρίζουν και ενισχύουν τους ήχους που θέλετε να ακούσετε. Κατοίκον επίσκεψη για άτομα με προβλήματα μετακίνησης. Ακουστικά κέντρα Μακεδονίας Θράκης. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Με καταστήματα σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Λέιζερ αποτρίχωση. Μόνο στους ειδικούς. Laser Line Clinics. Ανακαλύψτε τα πλεονεκτήματα του πιο σύγχρονου και ταχύτερου λέιζερ αλεξανθρίτη με ενσωματωμένο ψυκτικό μηχανισμό. Λιγότερες συνεδρίες, μόνιμο αποτέλεσμα, προστασία του δέρματος. Laser Line Clinics. Ηροδότου 7, Κομωτινή. Τηλέφωνο 25310-30901. Laser Line Clinics. Η ειδική στην ομορφιά. Supermarket Krista στο Κύρκοβο της Βουλγαρίας. Εποφεληθείτε από τις σούπερ προσφορές μας έως τις 10 Φεβρουαρίου. Βότκα Ρούσκι Στάνταρτ 700 ml 8,99. Ουίσκι Famous 1 λίτρο 12,99. Ρολό κουζίνας έξτρα απορροφητικό 0,65. Σοκολάτα Μίλκα Τρίπλ 0,69. Φρέσκος κοιμάς Μοσχαρίσιος 3,19. Supermarket Krista στο Κύρκοβο της Βουλγαρίας. Έχει ο πολιτισμός τώρα, καλεσμένη εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Art Channel Thrakis, είναι η εκπρόσωπος της Ουρανικής Επιτροπής της Εθελοντικής Δράσης, ο Βασίλης Άρης Αμιαμέρα, η Άρτεμις Σολάκη. Άρτεμις, να σε καλησπέρισω. Καλησπέρα. Ολοκληρώθηκε η δράση συγκεκριμένη που αναφέρθηκα λίγο πριν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά. Καταφέραμε και ολοκληρώσαμε μετά από εμπόδια, καθώς ήταν η πρώτη χρονιά φέτος που πήραμε παράταση για τη δεύτερη εβδομάδα, λόγω του κρύου που επικρατούσε γενικότερα. Αλλά ναι, χθες ήταν μια πολύ ζεστή γιορτή στο Διπεθέ της πόλης μας, όπου συγκεντρώθηκαν οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες για να να τους απονείμουμε τον έπαινο για τη συμμετοχή τους, για την προσπάθειά τους και για την κινητοποίηση στην οποία είχαν. Άρα βραβεύτηκε αρκετός κόσμος. Βραβεύονται όλοι κάθε χρόνο, γιατί ακόμα και η συμμετοχή είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να τιμήσουμε. Πόσοι τόνοι μαζεύτηκαν περίπου? Μαζεύτηκαν γύρω στους 4 τόνους και 200 κιλά. Νομίζω τώρα με κάτι σάκους που πήραμε σήμερα φτάσαμε στους 4.300. Συν προσθέτουμε το λάδι το οποίο είχε συγκεντρωθεί από το Σάνταραν, οπότε φτάνουμε γύρω στους 5 τόνους συνολικά. Και να πούμε, Άρτεμις, ότι θα πάμε στις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Κομωτινής για να... Ναι. Αύριο, έχουμε ήδη ολοκληρώσει τα πακέτα. Επομένως, αύριο θα έρθει το συνεργείο του Δήμου να παραλάβει από την καπνοποθήκη τα πακέτα για να μεταφερθούν στις κοινωνικές υπηρεσίες. Από εδώ και πέρα, τι δράσεις ακολουθούν? Από εδώ και πέρα, κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, γιατί νομίζω ότι όλοι θέλουμε λίγο χρόνο για να ξαναπάρουμε τις δυνάμεις μας, για να μπορέσουμε μετά να αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο σε εθελοντικές δράσεις. Μάλιστα, δεν ξέρω αν θες να συμπληρώσεις κάτι άλλο. Ή να ευχαριστήσεις κάποια άτομα, ειδικότερα. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολλά άτομα, επομένως δεν θέλω να αδικήσω κάποιον. Είναι, όλοι οι συμμετέχοντες ήταν και φτάσανε στα 136 άτομα, από τους οποίους οι 35 είναι άνθρωποι οι οποίοι ξεχωρίζουν για την στήριξη που παρέχουν στη δράση κάθε χρόνο.
Φυσικά το ΔΙΠΕΘΕ, φυσικά η ΔΕΚΕΠΑΚ, ο Δήμος Κομωτινής, ιδιώτες, φίλοι. Νομίζω ότι όλοι έχουμε γίνει μια μεγάλη παρέα, μια ομάδα η οποία ο ένας βοηθάει τον άλλο. Σίγουρα ο θελοντισμός κάνει πολλά πράγματα. Ναι. Όταν ενώθουμε, όταν μπορέσουμε να βρούμε ένα κοινό σημείο, ένα στόχο ο οποίος μπορεί να μας ενώσει, μπορούμε να πετύχουμε πάρα πάρα πολλά πράγματα και αυτό νομίζω ότι το αποδεικνύει η πόλη μας συγκεκριμένα κάθε χρόνο, κάθε μήνα, γιατί ο Άι Βασίλης είναι μία από τις δράσεις οι οποίες πραγματοποιούνται στην Κομωτινή, οι οποίες βλέπουμε να έχουν όλους τους, να ενώνονται σύλλογοι πλέον μεταξύ τους και να προσπαθούν να παράγουν κάποιο έργο το οποίο να έχει μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία στην κοινωνία. Εύχομαι να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ για ακόμη μια φορά. Και να κλείσουμε με την αθλητική σας ενημέρωση, να περάσουμε να δούμε πώς είχε άδοξο φινάλι η δόξα προσκυνητών στη Δράμα, όπου προηγήθηκε δύο φορές, τελικά ιτήθηκε από την πρωτοπόρο πλέον δόξα Δράμας με σκορ 4-2. Το καλύτερο φετινό παιχνίδι τη, τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο, πραγματοποίησε η δόξα προσκυνητών απέναντι σε μια ομάδα με εκπληκτικό ρόστερ και φαβορή για την άνοδο στη Β' Εθνική, τη δόξα Δράμας. Η ομάδα τη Ροδόπης, ωστόσο, αν και προηγήθηκε, δεν κατάφερε να κρατήσει το υπέρ τη 1-2 και ιτήθηκε με 4-2 στο φινάλι τη συνάντηση, αφού και τι δύο φορέ προηγήθηκε, δεν μπορούσε να κρατήσει το σκορ και στο τέλο υπέκυψε στην ανωτερότητα των γηπεδούχων. Από την άλλη, η δόξα Δράμας των πολλών θραγιωτών κατάφερε να ισοφαρίσει στο τέλο του πρώτου μέρου και μπαίνοντα στο δεύτερο μέρο με άλλη ψυχολογία, κατάφερε να πάρει την νίκη με σκορ 4-2, νίκη που συνδυασμό με την ήττα του Λαγκαδά μέσα στην Καβάλα και την ισοπαλία τη Καλαμαριά μέσα στην Άουσα. Τη φέρνει μόνη πρώτη στην κορυφή της βαθμολογίας του πρώτου ημίχρονου της τρίτης εθνικής κατηγορίας, ενώ οι προσκυνητές έμειναν 5 βαθμούς πάνω από τη ζώνη του υποβασμού και το βατόλακκο που έκανε το ρεπό του. Την πρώτη ευκαιρία την είχαν οι προσκυνητές με σούτ του Δραγανίδη στο 7, ωστόσο οι γηπεδούχοι άρχισαν να πιέσουν και έχασαν ευκαιρία στο 12 με το Δουκάκι στο 16 σε σούτ του Κωστόπουλου που τα φέχουσε ο εκπληκτικός Περτσάς. Στο 20, μετά από πανωτά λάθη της άμυνας της δόξας Δράμας, ο Μόσχος σούταρε και η μπάλα, αφού βρίσκει σε κεφάλι αμυντικού, κατέληξε στο πρώην γκολκίπερ του Παθραϊκού Σικαλιά, κάνοντας το 0-1. Δυστυχώς, μόνο 4 λεπτά κράτησε χαρά των προσκυνητών, αφού στο 24, μετά από εκπληκτική ατομική προσπάθεια, παίρνοντας όλη την άμυνα ο Δουκάκης, με σούτ έκανε το 1-1. Η πίεση των Δραμινών συνεχίστηκε στο 43, με νέο σερί λαθών της αμυντικής διάταξης της Δόξης. Ο Βάσκος νίκησε το Σικαλιά, κάνοντας το 1-2 και σκοράροντας δεύτερη σερί αγωνιστική. Η χαρά και πάλι των παικτών του φιλοξενωμένου δεν χάθησε πολύ, ούτε 2 λεπτά, με τη λήξη του ημιχρόνου στο 45 σε σέντρα από αριστερά του πρώην μεσοεπιθετικού του Παθραϊκού Μπουσινάγη, ο Πινδώνης με κεφαλιά έκανε το 2-2. Στο δεύτερο ημίχρονο, η μάτω του Προσκυνητών περιορίστηκε σε παθητικό ρόλο με τη Δράμα να πιέζει κάνοντας ευκαιρίες στο 50 σε φάουλ του Δουκάκη και στο 58 σε σούτ και πάλι του δραστήριου Δουκάκη με την μπάλα να φεύγει out. Στο 70 πάλι μετά από ωραία ενέργεια και σέντρα του Δουκάκη, η μπάλα στρώθηκε στο πρώην επιθετικό της Καβάλας Παβίσεβιτς που μόλις είχε μπει αλλαγή και με πλασιά έκανε το 3-2. Κάπου εκεί τελείωσε το παιχνίδι με την δόξα Προσκυνητών στο 90 να τα παίζει όλα για όλα με όλους τους παίκτες του Σπυριάδη να βγαίνουν στην επίθεση και στην αντεπίθεση ο Παβίσεβιτς να βγαίνει απέναντι στον Περτσά που τον νικά, αλλά στην επαναφορά η μπάλα φτάνει στον Καρλόπουλο που τη στέλνει στα δίχτυα για το τελικό 4-2. Διετήτευσε ο κύριος Δημητριάδης από τους Σύνδεσμους Μοχαλκιδικής. Η συνθέση για τη δόξα Δράμας, προπονητής Τζαναβάρας, Σικαλιάς, Παγώνης, Βιτλής, Κωστόπουλος, Μικτσιάν, Παναγιωτούδης, Πινδώνης, Ιώτης, 46 Μαρκόπουλος, Δουκάκης, Μπουσινάκης, 65 Παβίσεβιτς και Ιγκόρ. Για τους προσκυνητές, Σπυριάδης, προπονητής Περτσάς, Δημητριάδης, Κελεσίδης, Λιβαδιώτης, Λεφής, Τρίχας, Χατσιώτης, 86 Καραγιανίδης, Δραγανίδης, Βάσκος, Κλής, 72 Ιωαννίδης, Μόσχος, 80 Κατσάρος. Μάλιστα, να περάσουμε στην ενότητα του μπάσκετ τώρα για να δούμε πώς πέτυχε σημαντική νίκη διεκδίκηση της Ανώδου βέβαια η ΑΕΚ Κομωτινή στο Κλειστό Γυμναστήριο επί του Παναθλητικού με σκορ 64-59. Σημαντική νίκη της ΑΕΚ Κομωτινής με 64-59 στο Κλειστό Γυμναστήριο επί του Παναθλητικού σε ένα παιχνίδι για γερά νεύρα με πολλές διακυμάνσεις. Τελικά η ομάδα της ΑΕΚ Κομωτινής έμεινε ζωντανή στην υπόθεση Ανώδου, αφού στο δεύτερο ημίχρονο έπαιξε καλύτερα, προηγήθηκε μάλιστα με διαφορές με 9 πόντους 46-37 στο 26 και με 61-46 στο 35 μεγαλύτερη διαφορά για να μειώσουν απλά οι φιλοξενούμενοι για το τελικό 64-59. Διετήθησαν κύριε Ελευθεριάδης Παπαγεωργίου από τους Σύνδεσμους Γλυκικής με λάθη. 10 λεπτά, 11-15, 32-28 ημίχρονο, 49-43 με buzzer beater
πίσω από το κέντρο του γηπέδου από το Σταματέλο και τελικό 64-59. Οι συνθέσεις για την Εκομονή Σταματέλο σε 11 με 2 τρίποντα. Πολυχρονιάδη συμμετοχή Χονδρόπουλο, ο καλύτερο παίκτη, 15 με 4 τρίποντα. Βάχρινου συμμετοχή Λεχούδη 7 με 1 τρίποντο. Κουτσουβασίλη 7 με 1 τρίποντο. Καραμπέκη 12 με 1 τρίποντο. Βαχαρίδη συμμετοχή Παλάκη 12 και Λεφή συμμετοχή. Για το Παναθλητικό Βογιατζή 7 με 2 τρίποντα. Πράντζο 3 με 1 τρίποντο. Τσεσμετζή 6. Χατζημιχαηλίδης 12, Καλούτσι 21, Κοιμτζόγλου 11 με 2 τρίποντα, Μαυρωματίδης 3, Μπάκος 6 με 2 τρίποντα και Κασούρας συμμετοχή. Δείτε τι είπαν μετά το όλο στο αγώνα ο προπονητής ΣΑΕ Κομωτινής ο Τρεις Κοκκινόπουλος και ο προπονητής του Παναθλητικού Δημήτρης Γεροφώτης. Παίξαμε καλά μετά από δύο κακά αποτελέσματα στο γήπεδό μας. Μιλήσαμε όλη τη βδομάδα, ψάξαμε να βρούμε τι φταίει. Κάναμε πολύ δυνατές προπονήσεις και με έμφαση στην άμυνα και φάνηκε από το σχόλιο αυτό, με μια αντίπαλο πάρα πολύ καλή ομάδα, πολύ έμπειρη ομάδα, που είναι από τα φαβορί, είναι στο γκρουπ δηλαδή των πολύ δυνατών ομάδων. Κερδίσαμε πανάξια το σημερινό παιχνίδι. Ήταν ότι παίξαμε πιο ομαδικά στην επίθεση, αυτό είναι το ένα κομμάτι. Είχαμε περισσότερο υπομονή στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα και ήμασταν πολύ καλοί σε όλο το διάστημα στην άμυνα. Που δεν το είχαμε τη Χαλκιδόνα, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Φάγαμε 80 πόντους συνολικά, 45 στο δεύτερο ημίχρονο. Και σήμερα φάγαμε σε όλο το παιχνίδι μια πολύ καλή ομάδα, ξαναλέω. Με πολύ έμπειρους παίκτες, 59 πόντους σε όλο το μάτς. Αυτό έχει να κάνει με την προπόνηση, έχει να κάνει με τις επικοινωνίες που κάναμε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Είπαμε ότι εμείς θέλουμε να μείνουμε ζωντανοί σε αυτό το κομμάτι. Δεν θέλουμε να τα παρατήσουμε, δεν θέλουμε να κατεβάσουμε το κεφάλι. Μας ήρθαν δύο αποτελέσματα τα οποία δεν ήταν ευνοϊκά για μας. Με δικιά μας ευθύνη, βάλαμε τη δικιά μας ευθύνη πρώτα, πάντα. Και δώσαμε πολύ μεγάλη ενέργεια. Η ενέργεια ήταν εξαιρετική και γι' αυτό το λόγο ήρθε και η νίκη. Ακολουθεί πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Ο δεύτερος γύρος για μας είναι πολύ πιο δύσκολος, γιατί παίζουμε εκτός έδρας μάτς με ομάδες που έχουν στόχο. Μπορεί να έχουν στόχο την παραμονή, αλλά είναι ομάδες οι οποίες είναι δυνατές και στο γήπεδο τους. Σημαίνει παιχνίδι μέσα στην Νεάπολη που παλεύει να σωθεί. Σημαίνει παιχνίδι μέσα στον Αστέρα Καβάλας που παλεύει να σωθεί. Μέσα στο Σκοπό, ο οποίος είναι πάντα ανταγωνιστικός. Και εντός έδρας παιχνίδια, τα οποία είναι πάρα πολύ δυνατά και αυτά. Ο δεύτερος γύρος για μας είναι πολύ δύσκολος. Ευτυχώς ξεκινήσαμε μια πολύ καλή και δίκαιη νίκη. Μας δίνει όθηση και πολύ καλή ψυχολογία για τη συνέχεια. Θέλω να ξεκινήσω να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα της ΑΕΚ, κέρδισε δίκαια. Επίσης, συγχαρητήρια στους δύο διαιτητές που ήταν πάρα πολύ καλοί. Δεν υπάρχει να έχεις τόσο καλή διαιτησία για εκτός έδρας παιχνίδι και να μην ανταποκρίνεσαι. Το πρόβλημα σε εμάς ήταν καθαρά στη θέμα της συγκέντρωσης. Χάσαμε πάρα πολλά αμυντικά rebound, τα οποία με τις κατοχές που πήραν οι αντίπαλοι κρατηθήκαν μέσα στο παιχνίδι. Για μας είναι δύσκολη συνέχεια. Εμείς και η ΑΕΚ έχουμε το πιο δύσκολο πρόγραμμα για το δεύτερο γύρο. Έχουμε μπροστά μας τώρα άλλα δύο παιχνίδια πολύ δύσκολα. Το ένα μέσα στις Σέρες και ένα μέσα στη Χαλκιδόνα, πρώτα στη Χαλκιδόνα και μετά στις Σέρες. Για να θέλουμε να ελπίζουμε ότι μπορούμε να ανέβουμε κατηγορία, θα πρέπει να κερδίσουμε τουλάχιστον το ένα από τα δύο. Για να είμαστε μέσα στους στόχους μας. Συνέχεια είναι δύσκολη. Πρέπει να βάλουμε το κεφάλι πάνω, όχι κάτω, για να μπορέσουμε να έχουμε συνέχεια. Αλλιώς δεν υπάρχει τίποτα. Δεν ξεκινήσαμε εμείς στην αρχή σαν πρώτο στόχο εμείς να βγούμε κατηγορία. Ο στόχος μας είναι να κάνουμε μια καλή πορεία. Στην πορεία βγήκε αυτό το πράγμα. Από εκεί και πέρα πρέπει να το διαχειριστούμε. Είχαμε βέβαια και κάποια θέματα με τραυματισμούς τα οποία μας έχουν πάει πίσω. Δηλαδή δεν παίζει αυτή τη στιγμή ο Αρνίδης που είναι βασικός παίκτης, είναι τραυματίας. Είχαμε πρόβλημα σήμερα στο παιχνίδι, παρουσιάστηκε με τον Μπράντζο, βγήκε με 5 φάουλ το πρώτο ημίχρονο. Δεν είχαμε να δώσουμε ανάση στο δεύτερο ημίχρονο και μας πήγε επίσης πίσω. Και αναγκαστήκαμε να παίζαμε πολλά παιδιά στον ίδιο χρόνο, με πολύ χρόνο. Αυτό πρέπει να το διαχειριστούμε στη συνέχεια και από την προπόνηση και από τα παιχνίδια. Για μας είναι μονόδρομος. Βλέπουμε παιχνίδι με παιχνίδι και πάμε να κερδίζουμε. Δεν έχει κάτι άλλο. Στο σημείο αυτό έφτασε το τέλος το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Art Channel Frax. Τελευταία ενημέρωση της ημέρας γύρω στα μεσάνυχτα. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.